Στα Χανιά βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παρευρέθηκε οικογενειακός στην ακολουθία του επιτάφιου θρήνου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο μεϊντάνι της Χαλέπας. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Καλά, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκε στην είσοδο του ναού ο Δήμαρχος Χανιών Παναγιώτης Μανδυράκης, ενώ παρόντες ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, η Κατερίνα Μητσοτάκη, καθώς και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Και ζωπιός που να έχουμε Αθηνή και ΑΗ και ίσως αιώνα στον αιώνο. Σε κλίμα κατάνοιξης, χιλιάδες πιστοί βρέθηκαν στους ιερούς ναούς του νησιού μας, παρακολουθώντας την ακολουθία του επιτάφιου θρήνου. Ειρήνη, αγάπη και τίποτα άλλο. Σίγουρα μετά από 2 χρόνια σπέβδει ο κόσμος να συμμετέσχει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γη με καλύπτει εκόντα. Υγεία. Υγεία και ειρήνη. Υγεία και ειρήνη. Ξαναβρήκαμε τους ρυθμούς μας, πιστεύω, και θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά. Αρκεί να έχουμε και γνώση και εγρήγορση. Και το Άγιον Πνεύμα. Επιτέλους βγήκαμε και να πάμε λίγο να εκκλησιαστούμε. Έχουμε να πάμε τόσο καιρό. Με βάση τις συνθήκες αυτές του πολέμου και των δυσκολιών, φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος το μήνυμα της ελπίδας το περιμένει περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους και είναι πολύ κρίμα όλο αυτό που συμβαίνει. Οπωσδήποτε. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Πρέπει να δει την πραγματικότητα όπως είναι. Όχι αυτή που φαίνεται, είναι και αυτή που δεν φαίνεται, παιδιά. Να μην κάνει αδικίες και να αγαπάει ένα τον άλλο. Μακάρι αυτή η Ανάσταση να μας δώσει φως, να καλυτερεύσει η ζωή μας, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Χρόνια πολλά. Και στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, χιλιάδες πιστοί προσκύνησαν τον επιτάφιο και ακολούθησαν την πομπή υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ηρακλείου. Συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η συνάντηση κατά την περιφορά στο κέντρο της πόλης των επιταφείων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μινά, του Αγίου Ματθαίου και του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου, με μικρούς και μεγάλους να περνούν κάτω από τον επιτάφιο λαμβάνοντας την ευλογία του Κυρίου.